Τον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης και της έρευνας ανακάλυψαν χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι ξαναγήθηκαν στο ΙΤΕ στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνήτη της μεγάλης αυτής διοργάνωσης, η οποία αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη γιορτή για την επιστήμη. Και όλα αυτά μετά από 3 σχεδόν χρόνια πανδημίας, με το κοινό να εντυπωσιάζεται. Φέτος έχουμε μια πλειάδα από εκθέματα, επιτεύγματα του ΙΤΕ. Θα ξαναγηθούν οι επισκέπτες μας σε χώρους των Ινστιτούτων, όπου θα μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά το πώς γίνεται η έρευνα, στην ουσία πώς κάνουμε επιστήμη και ποια είναι η σημασία της επιστήμης, ειδικά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η ανθρωπότητα, που ξέρετε ότι είναι μεγάλες. Επισκέπτες ξεναγήθηκαν στα ερευνητικά εκθέματα των Ινστιτούτων του ΙΤΕ, ενώ συμμετείχαν σε διαδραστικά πειράματα, ερευνητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικά και άλλα δρόμενα. Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να καταλάβουν πώς γίνεται έρευνα. Επίσης θα έχουμε σύνδεση με το αστεροσκοπείο του Χίνακα. Από εκεί λοιπόν θα έχουμε επικοινωνία με τους αστροφυσικούς που εργάζονται εκεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κάποιες εικόνες που προέρχονται από τα τηλεσκόπια, αλλά και ομιλίες που έχουν να κάνουν με διάφορα θέματα που θεραπεύει το ΙΤΕ, από την βιολογία, τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά, την πληροφορική. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος, μια μεγάλη γκάμα εκθεμάτων. Μικροί και μεγάλοι ένιωσαν τη χαρά της εξερεύνησης, της μίμησης στη γνώση και με τη φαντασία τους να απογειώνεται με φόντο τα ρομπότ, το έξυπνο θερμοκήπιο και άλλα σημαντικά επιτεύγματα του ΙΤΕ. Έχουμε συνεισφέρει σε αυτό που λέμε brain gain, που είναι το ανάποδο του brain drain. Το ΙΤΕ λοιπόν με τα Ινστιτούτα του, αυτό που θέλει καταρχήν είναι να παράξει νέα γνώση. Αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο εκεί. Θέλουμε επίσης να αξιοποιηθεί αυτή η γνώση προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Στους στόχους του Ιδρύματος αναφέρθηκε ο Νεκτάριος Σταβερναράκης. Να είμαστε ανταγωνιστικοί όχι μόνο σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να αντλούμε χρηματοδότηση. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε άριστη έρευνα. Να μπορούμε να κάνουμε έρευνα η οποία να είναι διεθνώς ανταγωνιστική και διεθνώς αναγνωρίσιμη.